Θέλουμε κι άλλο πάρε πέντε. Γιατί αργεί! Γιατί δεν το κάνεις 27 λεπτά! Κάψε τη ζωή σου για μας! Και να σε βγάλω εμείς, θέλουμε παρασκευάρε μου, νι! Λοιπόν, σαν σινεμά είναι λίγο, δεν είστε λίγο σαν σινεμά, αλλά όχι τα σινεμά τα κυριλέ. Εσείς είστε σινεμά, ξέρω εγώ, του Κλαπαρχίδα. Σινεμά που χωράει 37 άτομα. Δεν έχουμε άλλα εισιτήρια. Φαίνονται ότι είστε τα μάτια τη εκεί. Εσείς πόσα θέλετε, βγάζει χέρια από πάνω. Λες και είναι στον Ατρόμητο το δωματιάκι που παίρναμε εισιτήρια. Πόσα εισιτήρια. Είμαι μήνες εδώ κάτω. Εμένα μου αρέσει λίγο πριν μπει στο σινεμά. Είναι, ξέρω εγώ, το Λούνα Πάρκ που κάνει σε μετό πρώτα. Πάμε ένα Λούνα Πάρκ πριν ξεκινήσει ταινία. Γιατί, για να πεθάνω πριν. Που εγώ μπαίνω μόνο συγκρουόμενα. Ή που πάνε μαλάκα και κατεβαίνουν απότομα. Λέει να ανέβει η αδρεναλίνη μας. Να τον παίξω δημόσια. Γιατί θέλει να ανέβει η αδρεναλίνη μας. Να βαρέσω μια πλαγιαστή πίσω από ένα θάμνο. Να τα πετάξει εκεί να νιώσει αδρεναλίνη στο έδαφος. Μια χαρά. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ή περπατάς ήρεμος εσύ να πας με την κοπέλα ως σινεμά. Δίπλα είναι παιδιά τα οποία διαγωνίζονται στις εναέριες γροθιές. Ουχτακούα στα 42. Και πάλι. 9.45, έτσι. Γαμάω! Τσούκα μια! Και λέει, εσύ μαλάκα, τι κάνετε, γεια σας. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όταν είσαι, θα έλεγα, μέσα στα μέλια του έρωτα, η διαδικασία είναι διαφορετική στο σινεμά. Είναι άλλη φάση. Πηγαίνεις με την άλλη, έχεις χάσει και 5 λεπτά την ταινία. Μωρέ, έχει ξεκινήσει. Μωρέ, τώρα έχει ξεκινήσει να πάρουμε, λες. Μου τα έλεγε και κοκ πόρν εμένα, με κάβλον η γκόμενα. Να πάρουμε κοκπόρ, λέω popcorn. Ναι. Δεν ξέρω, μωρέ. Έχουν αλάτι πολύ αυτά. Εντάξει, γίνεται μάχη μέσα. Γίνεται μάχη. Στον Άρχοντα το 2. Είχαν βγει ήρωες, είχε γίνει εισαγωγή το χαρακτήρα αυτή. Όχι, καλύτερα να πάρω εκείνα τα πατατάκια. Να πάρω. Όχι, μωρέ, με τη σάλτσα αυτή που μυρίζει απόδι. Που μυρίζει απόδι. Μαλάκες, τι παίρνετε εκεί μέσα. Αυτά πρέπει να απαγορευτούν. Και απαγορεύονται τα τσίσμπερκερ. Νομίζετε! Έχει μεγάλη τσάντα η κοπέλα μου. Είχα 6 μέσα. Τα έβαλα με το σύστημα. Θα παίρνετε μεγάλη τσάντα. Όταν είσαι όμως, ρε παιδί μου, ξέρεις, είστε μέσα στα μέλια. Μ' αρέσει που περνάς και. Sorry, συγγνώμη. Σπατάς όλους τους γαμάς στο σπίτι. Γιατί έχεις αργήσει. Κάθονται πάντα άλλοι στη θέση σου. Δυο πιτσιρικάδες πρέπει να κάνεις τον γκόμενο, πρέπει να κάνεις τον άντρα, το βαρύ. Γνώμη, φιλέ, α πω λίγο. Εσύ 12, εσύ 13. Και κάνω αυτοί κάνουν ψέμα, γιατί το έχω κάνει κι εγώ. Κάναμε λάθος, συγγνώμη, άντε κάναμε. Τους βλέπω μετά πρώτη σειρά, παίζανε μέσα, παίζανε. Με τους έκανε σμίγκο λέτσι το κεφάλι. Ήταν πρώτη σειρά, αλλά τυχαία κατά τη δεύτερη θέση. Πολύ τυχαίο, πολύ τυχαίο. Χαμουρεύεσαι κιόλας λίγο, δηλαδή κάνεις και κάτι επικίνδυνα πράγματα, κάνεις κάτι. Μου έχει τύχει ζευγάρι δίπλα, λέω, μαλάκα, πού έχω έρθει, Αγίου Κωνσταντίνου έχω έρθει. Το μετάξει έξω. Εν τω μεταξύ βάζουν και ένα τζιν μπουφάν και φαίνεται αυτό, λέει αυτό τζιν μπουφάν, έτσι. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται εκεί. Τη αλλάζει ταχύτητα. Η όπισεν είναι πατητή. Ε, μαλάκες, εντάξει, κουλάρε. Θα μας πετάξετε τα φλόκια, είναι 3D. Είναι 3D. Να φοράς γυαλιά και να δεις μαλάκα αληθινά όλα. Ω, ένα αρχίδι! Το Avatar, το Avatar. Κουλάρετε. Το ξενοδοχείο έχει 21 ευρώ το τετράωρο. Είχε πάει ένας φίλος. Κουλάρετε. Εν τω μεταξύ, έχει πολύ πλάκα να παρατηρείτε τον κόσμο όταν η ταινία είναι μούφα. Μπορείτε να κάνετε αυτό. Να κοιτάτε λίγο σταδιακά, σιγά σιγά. Τον άλλον δίπλα σας. Πώς είναι όταν βλέπει το έργο. Μαλάκα είναι φοβερό. Θα δεις κάτι φάτες έτσι. Άλλος είναι. Και είναι ωραίο να τον κοιτάς από το πλάι. Γιατί από το πλάι είναι χειρότερα τα προφίλ. Θα δεις έναν έτσι. Μετά έτσι. Μετά έτσι είναι. Μαλάκα, έχει πολύ γέλιο να κοιτάς τα πρόσωπα των ανθρώπων που βλέπουν την ταινία. Δεν είμαι καλά, έτσι, εντάξει, δεν είμαι καλά. Και δεν έχω παρέα, φαίνεται. Αλλά δεν έχει σημασία, τα μεταδίδω. Και πώς τρώτε έτσι μέσα, δηλαδή τόσο πολύ πεινάτε στο σινεμά. Δεν τρώτε πριν. Σας αρέσει να πληρώνετε 7,5 ευρώ το popcorn, δηλαδή το Jumbo Mega Mix. Είναι ένα ανασυτικό, ένα νερό και ψημένο καλαμπόκι στα 14 ευρώ. Είναι προσφορά. Μαλάκες, παίρνεις ανασυτικό, 7-10! Μεγάλη τσάντα, όλα μέσα. Κοτόπουλο με πατάτες από τη μάνα, αν μπορείς. Λες και με τα ρήφα στη Θιβόλ, την πιάτσα. Που γαμούσα το σπίτι. Και όταν τελειώνουν τα popcorn, βγάζουν ένα θόρυβο. Δηλαδή θα τους δεις, έχουν τα popcorn και λες και κάνουν feasting. Έτσι ρε μαλάκα μπορεί να έτσι. Έτσι εδώ ρε μαλάκα. Που να σου βγει το χέρι από κάτω από το popcorn. Σαν μπρατσάκι μπορεί να σε βρουν στον αμβρακικό έτσι πνιγμένο. Να σε βρουν ρε μαλάκα. Γαμώ το σπίτι σου.
Τα παντρεμένα ζευγάρια, ειδικά τα παντρεμένα ζευγάρια, δεν έχουν υπομονή καθόλου. Γιατί τσακώνονται και κάτω που επιλέγουν ταινίες. Τα ερωτευμένα ζευγάρια, πάντα δημοκρατικά, θα πάρουν αυτό που θέλει η κοπέλα, έτσι. Ναι, αγάπη μου, θα είναι τέλεια η ζωή χωρίς τον άγγελό μου. Διαβάζω την υπόθεση. Δύο γκέι Βρετανίδες ακτιβίστριες γνωρίζουν ένα ρακούν. Τον μικρό Μάικ. Ο Μάικ θα τους αγαπήσει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα φύγει από το σπίτι και θα το πατήσει φορτηγό. Η ζωή σπάραξε για αυτές τις δύο Βρετανίδες, οι οποίες βρήκαν την αγαπημένη τους μπύρα στο Οχάιο και έφτιαξαν ένα ξύλινο σπίτι στην Αυστραλία. Διάρκεια 242 λεπτά. Αυτό έκανε αυτή! Αυτό έχω ακούσει πολύ καλές κριτικές! Από τη φίλη του στο κομμωτήριο, μία κριτική. Έχει όχι ένα αστεράκι, ούτε μισό. Έχει μια ακτίδα στα αστεράκια τα πέντε. Να, το ένα ρε μπορώ. Ούτε ρακούν, βλέπεις, λες βυζάρα, κολλά, να τελειώσει. Εντάξει, είναι και Τετάρτη, το ένα είναι τζάπα. Μια χαρά, το μπίτσε μου. 250 λεπτά. Πάω λίγο τουαλέτα, λες. Πας τουαλέτα. Μπαίνεις μπετ. Ρίχνεις χέσιμο. Sorry που άρχισα, της φέρνεις ένα παγωτό. Κοίτα έκπληξη, είναι η αρχή. Τα δέχεσαι όλα. Και το ρακούν και τις γκέι ακτιβίστρες Βρετανίδες και τα άλλα. Να είσαι μαλάκα παντρεμένος και να διαλέξει η γυναίκα σου. Να είσαι 16 χρόνια με ένα παιδί που το έχει πάει στη γιαγιά του, η οποία πρέπει να τρίχουν ηρωίνη και κοιμούνται τα παιδιά κατευθείαν στον πιμπέρο. Που έχεις εσύ το παιδί και κάνει το παιδί. Το δίνεις στη γιαγιά. Ακόμα κι αν φτάσει ως το τέλος του κόσμου. Εκεί μαράκα, τα έχεις κανονίσει όλα και αυτό θα δούμε. Και πας για τα εστήρια, θα δεις ένα ζευγάρι στην κονιά. Αυτή σου λέει για το ρακούν. Αυτός. Και μετά, να πάρεις εγώ αυτό που λέει η γυναίκα, θα τον δεις τον άλλο, τι μαλακή είναι αυτή ρε πούστη. Έλα ρε μαλακα, κοίτα τώρα, ρακούν που μιλάει ρε γάμο, τον αντίχριστο. Ρακούν ρε μαλακα, που μιλάει ρε μαλακα. Λεσβίες Βρετανίδες, καλό. Θα φιληθούνε, δεν θα γίνει τώρα, θα φιληθούνε. Μάλλον τώρα θα γαμηθούνε.